Χαίρετε, χαίρετε. Είμαστε στο τρίτο μαθηματάκι για το Cubase. Παιδιά, σήμερα θα πούμε για το πώς ασθένουμε τα τύμπανα. Μιλάω πάντα για προγραμματισμένα τύμπανα, δηλαδή τύμπανα τα οποία τα έχουν παίξει σε drum machine, είτε drummer τα έχουν γράψει. Θα σας δείξω και εγώ τον τρόπο πώς. Και απλά τα επεξεργαζόμαστε εμείς εδώ μέσα, γιατί το ψηφιακό ακούγεται πάρα πολύ άσχημα. Σίγουρα δεν πρόκειται να φτιάξουμε, να φτάσουμε τα τύμπανα που έχουν όταν είναι αληθινά, έτσι. Δηλαδή για να πετύχεις ήχο, μπορεί να το πετύχεις, αλλά για να το πετύχεις θα έχεις πολλές γνώσεις, πολλές ώρες πάνω στο προγραμματάκι που θα δείξω. Εγώ χρησιμοποιώ τα Addictive Drums, κάπως όμως παρόμοια είναι και τα υπόλοιπα τα προγράμματα, με τα προγραμματισμένα τα τύμπανα, και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτό που θα σας έχω πει και στα προηγούμενα μαθήματα είναι ότι εδώ πάνω στο άσπρο, όταν πατάω δεξί κλικ, okay, μου εμφανίζει ένα πανελάκι, το οποίο έχει πάνω πολλά πράγματα, διάφορα πράγματα. Έχει ψαλίδι, έχει γκλου, κόλλα, έχει γόμα, έχει... Έτσι, θα σας εξηγήσω κάποια στιγμή τι κάνουν και όλα αυτά. Βασικά είναι το επιλέξεις και θα σας δείξω εγώ τι κάνετε, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεξί κλικ, εδώ πέρα, όπως έχουμε πει, instrument track είναι τα addictive. Εδώ πέρα μου λέει είναι OVST, instrument. Εγώ θα πατήσω τα addictive, γιατί αυτά θέλω, και πατάω OK. Εντάξει. Sorry παιδες, να ανοίξουμε και τα monitor. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει τα addictive drums. Πάμε πάνω στο channel, εδώ που λέει channel, okay, για να έχουμε όλο το καναλάκι να το βλέπουμε. Κατεβάζουμε λίγο το volume του, γιατί θα παίξει αρκετά δυνατά. Και εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε, γράφει Edit VST Instrument. Πατάμε εδώ πάνω, Edit VST Instrument, και μας βγάζει τα addictive. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα εδώ μέσα, γιατί δεν έχω επιλέξει κάτι. Εντάξει, εδώ πέρα πηγαίνετε εδώ πάνω, που λέει Addictive Drums 1, και σας έχει πάρα πολλά πράγματα να διαλέξετε. Ήδη δηλαδή έτοιμα πακετάκια από τύμπανα. Okay. Εμείς θα διαλέξουμε, ας πούμε, το Extreme Kit. Ωραία, έχουμε διαλέξει το Extreme Kit. Κάποια πράγματα μας τα έχει ήδη έτοιμα, okay. Τι πρέπει να κάνουμε, την πότα μας, όπως μπορείτε να ακούσετε. Okay, το snare, πιάτινια, hi-hat, τα τόμας, το βαθύ, right. Okay. Λοιπόν, εδώ πέρα εγώ τώρα, επειδή είναι μαγικό το προγραμματάκι, μου έχει drummer οι οποίοι έχουν παίξει πολύ ωραίους ρυθμούς και μου τα έχει κόψει πολύ όμορφα, και εγώ μπορώ να τα κόψω και να τα ράψω, και έτσι μπορώ να βγάλω ένα ολόκληρο κομμάτι. Έχει ήδη και ολόκληρα κομμάτια μέσα, αλλά έχει και πάρα πολύ ωραία μέρη. Θα πάτε εδώ που λέει Beats, εντάξει, Beats, και εδώ πέρα είναι όλη αυτή η λίστα. Λίστα με ρυθμούς, με αλλαγές, με ό,τι φαντάζεστε. Εμείς θα διαλέξουμε ένα που λέει, ας πούμε, Master Metal Groove, το 001 Doomsday All. Το All σημαίνει ότι είναι όλο το κομμάτι, εντάξει. Εδώ τώρα εγώ αν πατήσω εδώ πάνω και πατήσω Play, ακούσε το κομμάτι. Okay. Ξαναπατάω πάνω στο play και σταματάει. Αλλά όμως εγώ μπορεί να μην γουστάρω όλο το κομμάτι και να γουστάρω μόνο τη γέφυρα. Γι' αυτό μου τα έχει και χωρισμένα, δηλαδή. Πατάω μόνο play στη γέφυρα. Στο bridge. Και βλέπω ότι μ' αρέσει. Εντάξει. Τι κάνω τώρα? Αφού δω ότι μ' αρέσει στο bridge,
Αυτή εδώ η γεφυρούλα την παίρνω όπως είναι, την τραβάω και την αφήνω. Εντάξει, το κλασικό που κάνουμε. Και έτσι θα ψάξετε εσείς ποιους ρυθμούς γουστάρετε, να τους κάνετε, να τους πάρετε από εδώ, να τους βάλετε δίπλα και να τους κοτσάρετε, ok. Και ράψιμο, 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 βγάζετε ένα ολόκληρο κομμάτι. Τι γίνεται όμως αν εγώ δεν θέλω, δεν γουστάρω κάποια χτυπήματά του. Θα πηγαίνετε εδώ πάνω, εντάξει, βασικά ένα-ένα-ένα-ένα, αυτό το πούμε ύστερα. Λοιπόν, στα κοιτάκια εδώ πέρα, αφού φτιάξετε το όλο σας το τέτοιο που θέλετε να παίζει, το τι θέλει να παίζει ο ντράμερ σας, εντάξει, θα πάτε εδώ πέρα, όπως βλέπετε, εγώ τώρα δεν έχω άλλο κομμάτι, βασικά θα κάνω και το άλλο. Λοιπόν, πατάτε εδώ πάνω, edit, repeat, επανάληψη. Εγώ θέλω να μου το κάνεις αυτό η επανάληψη 10 φορές και πάει και μου το κολλάει, ok. Τώρα το έχουμε σε 10 φορές αυτό το πράγμα και το βάζουμε από την αρχή. Βλέπετε έτσι, όταν πηγαίνετε εδώ πάνω και πατάτε το, κρατάτε πατημένο το αριστερό και το κάνετε πάνω κάτω, αφού σωμιώνει, βλέπετε τη διάσταση της εικόνας. Εντάξει, για να έχετε μεγαλύτερη ανάλυση στο που είναι τα χτυπήματα, σε ποιες αξίες εδώ πάνω. Επίσης κάτι άλλο σημαντικό για το Cubase που δεν σας έχω πει είναι εδώ πάνω, εδώ πέρα, όπου φαίνεται, φαίνεται, εδώ πέρα είναι οι αξίες, εδώ, 1/64 μου λέει τώρα εδώ αξία, έτσι, έχουμε μισό, έχουμε ολόκληρο, έχουμε 8, 18, 32, μπλα 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 μπλα, εδώ έχουμε και τριπλέτες, εδώ έχουμε και dot, εδώ μπορούμε να κάνουμε όμως πες, αυτό κυρίως είναι όταν θέλουμε να κόψουμε ακριβώς πράγματα. Δηλαδή, εγώ θέλω, ας πούμε, όταν θέλω το χτύπημά μου να είναι κάπου ενδιάμεσα, πηγαίνω εδώ πέρα πρώτα, στο Use Quantize, το βάζω εδώ και όχι ούτε στο bar, ούτε στο beat, γιατί εδώ είναι ένα beat, εδώ είναι ένα bar. Το Use το Quantize είναι να το πάω εγώ που γουστάρω, εντάξει. Και εδώ πέρα το πηγαίνω στη μεγαλύτερη ανάλυση, το 128 είναι, αν το 1 προς 128, αν όμως και αυτό δεν μου κάνει για να το κολλήσω ακριβώς εκεί που το θέλω εγώ, γιατί όπως βλέπετε εδώ κάνει γκέλ μεγάλο, tap, πείτε ότι εγώ το θέλω ακόμα πιο μεγάλο, θα πάω στο setup εδώ και θα του αυξήσω αυτόν εδώ τον αριθμό, μισό λεπτάκι. Ναι, αυτόν εδώ τον αριθμό. Εντάξει, αν αυτόν εδώ τον αυξήσω τον αριθμό, επίσης και αυτό εδώ στο 128, πάει πάρα πολύ ψηλά. Οκ, του κάνω το store, το apply και μετά θα δείτε ότι αυτό εδώ κινείται πολύ, με πολύ πιο μικρομετρικές κινήσεις, άρα μπορώ να το κολλήσω ακριβώς. Αυτό ισχύει και για το audio. Εντάξει, όχι μόνο για τα προγράμματα, για τα τύμπανα, για το μπάσο, για την κιθάρα, γιατί μπορεί να έχω κάνει πολύ καλή ηχογράφηση και να μην μου πέφτει εδώ που ξεκινάει το μέτρο, να μου πέφτει εδώ η κιθάρα. Για να μην την ξαναηχογραφήσω, τι κάνω, το ανοίγω όσο μπορώ τέρμα, βασικά τέρμα, και το πηγαίνω με μικρομετρικές κινήσεις ακριβώς πάνω στο μέτρο, έτσι. Λοιπόν, αυτά εδώ. Κάτσε να κάνουμε τώρα τα undo μου, γιατί έχω κάνει μετακινήσεις. Undo, undo, undo. Ωραία. Και είμαστε τώρα στα τύμπανα. Εντάξει. Λοιπόν, πατάμε play. Παίζει ο drummer μας. Και πηγαίνουμε στο kit. Επάνω στο kit. Εδώ τώρα στο kit έχουμε, το μόνο που μας δίνει είναι το πόσο θα κρατάει η ουρά της μπότας εδώ πέρα, και εδώ πέρα είναι η ένταση της μπότας, τα dB της μπότας. Ωραία, το ίδιο ισχύει για όλα. Αν εγώ θέλω να κάνω, γιατί τώρα ακούτε τα τύμπανα και είναι σαν να ακούτε live, είναι πολύ καλά, είναι πολύ καλά για προηγογραφημένα τύμπανα, για προγραμματισμένα τύμπανα, αλλά θέλουν κάποια επεξεργασία. Πηγαίνετε εδώ στο edit, εντάξει, εδώ που λέει edit, και εδώ ακούμε έχουμε το kick, την μπότα. Αρχίζουμε μετά και πειράζουμε, έχει εδώ πέρα τα pitch της, εντάξει.
Αυτό τώρα μπορούμε, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα για να μην, γιατί έτσι δεν έχω συνεχή ροή ήχου για να μπορέσω να την πειράξω. Πηγαίνουμε εδώ πέρα που λέει, που είναι το solo, εδώ, όπα συγγνώμη, εδώ, ok, πατάμε το S και παίζει solo μπότα. Πατάμε και το play, εντάξει, και εδώ έχουμε μόνο την μπότα μας. Και αρχίζω μετά και την πειράζω. Της πειράζω το EQ, της πειράζω το distortion, της πειράζω το compressor, το attack, εντάξει, το μικρόφωνο, το mix κτλ. Κτλ. Όταν εγώ φέρω το volume, όταν εγώ φέρω την μπότα εκεί που τη θέλω, την έσσα την μπότα μου, την ξεμπλοκάρω από το solo και μετά κάνω solo το snare, ας πούμε. Εντάξει, φεύγουμε από το kick και πάμε στο snare. Είμαστε στο snare τώρα. Επίσης και εδώ κάτω θα πατάτε το snare, έτσι, και εδώ πάνω θα πατάτε το snare και εδώ πάνω πειράζετε και εδώ κάτω. Εντάξει, λοιπόν, τα ίδια κάνετε και εδώ. Όπως βλέπετε, σας έχει τις ίδιες ρυθμίσεις, τα ίδια πράγματα για να βάλετε, τα πειράζετε σαν ανάλογα. Έτσι κάνουμε για όλα. Αφού φτιάξουμε το κιτάκι μας, όπως το γουστάρουμε, και παίζουν τα τύμπανά μας άριστα, έτσι, θα πατήσετε εδώ πάνω, στο μαύρο, άκυρο. Θα πατήσετε στο κουτάκι που έχει εδώ πέρα δίπλα, μισό λεπτάκι. Εδώ πάνω έχει ένα κουτάκι, ένα κύβο. Πατάτε πάνω και κάνετε Save Preset. Εντάξει, γράφετε το όνομα που θέλετε και OK. Εντάξει, εγώ τώρα δεν θέλω να το σώσω αυτό, Cancel. Αυτά είναι τα βασικά, παιδιά. Κάτσε να σκεφτώ κάτι άλλο τώρα στα τύμπανα βασικό. Βασικό για τα τύμπανα τώρα δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Πάντως το μόνο που σας εφιστώ την προσοχή είναι ότι εδώ πέρα θέλει πάρα πολύ ψάξιμο για να βγάλετε τύμπανα σωστά. Και για τα addictive θα σας έλεγα να πάτε σε έναν τύπο στο YouTube, νομίζω λέγεται Score 120, πώς λέγεται, Best Metal Addictive Preset, κάπως έτσι. Ο τύπος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Να πάρετε το preset του, να το περάσετε εδώ μέσα, έτσι μέσα στο φάκελο των addictive, ξέρετε πως θα περνάμε αυτά, documents και τα λοιπά, έτσι, documents, addictive drums, user presets, εδώ μέσα, εντάξει, λοιπόν, περάσετε το preset σου μέσα και πάλι δεν θα σας κάνει το preset του 100% για αυτόν τον ήχο που θέλετε να βγάλετε, αλλά είναι μια καλή αρχή για να μάθετε χαμπάρι πως θα δουλεύει ο τύπος, πως θα έχει στήσει και πως θα στήσει τα δικά σας, και εγώ από εκεί έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Αυτά, παιδιά, τα βασικά. Με ρωτήσατε και πώς γίνεται το export. Το export θα το πούμε σε άλλο μάθημα, αλλά αφού με ρωτήσατε να σας το πω τσακατσάκα. Λοιπόν, είναι πάλι στοχεύουμε από έως. Αν δεν βάλω από έως, δεν μπορεί να μου κάνει export. Γιατί εγώ μπορεί να θέλω να κάνω export μόνο αυτό ή μόνο αυτό ή μόνο αυτό κτλ. Επίσης μπορώ να κάνω solo. Solo μόνο τα τύμπανα, solo την κιθάρα, solo export. Να τη βγάλω ή για να τη στείλω κάπου για επεξεργασία ή για να την ξαναβάλω μέσα, γιατί την κάνω export και την ξαναβάζω μέσα για να την ξαναεπεξεργαστώ. Ένα σήμα. Στοχεύουμε που λέτε κάνουμε αριστερά, δεξιά, με αριστερό κλικ, από έως, file, export, εντάξει, audio mix down και εδώ πέρα. Βαφτίζω εγώ πως θέλω το κομμάτι μου, αν το έχω βαφτίσει. Εντάξει, με το βελάκι εδώ κάτω, set to project name είναι αυτό που έχουμε, ή auto update name κτλ. Πού θέλω να το αποθηκεύσω, σε τι μορφή. Εδώ πέρα είναι τα sample που θέλω να το βγάλω, σε τι ποιότητα ήχου, 96 κτλ. 24 bit, έχει και 32. Αυτό και μετά export. Εντάξει. Του επιλέγω και τα καναλάκια εδώ πέρα, output channels. Εντάξει, του λέω ότι θέλω και αυτά εδώ τα κανάλια. Διαφορετικά μπορώ να του επιλέξω να μου κάνει και ένα-ένα τα κανάλια solo, να μου τα κάνει export. Είναι ό,τι του πω εγώ. Εγώ εδώ πέρα το θέλω όλο μιξαρισμένο το κομμάτι. Εντάξει, export και σας το έβγαλε εκεί πέρα που του έχετε πει να σας το στείλει. Αυτά, παιδες, για τα τύμπανα. Χοντρά, γιατί μιλάμε πάρα πολλά πράγματα. Και μέχρι το επόμενο μάθημα, ξέρετε, έτσι, εγγραφείς το καναλάκι και αναμένουμε στο YouTube.
στέχευε, παιδιά. Παιδιά, και κάτι άλλο που ξέχασα. Κάντε πάλι ρεκ με το βίντεο. Τι καίνουν αυτά. Λοιπόν, εδώ πέρα, όπως σας είπα πριν, channel, όπως σας είπα πριν, μισό λεπτό και να φέρω έναν ήχο μέσα. Ωραία. Όπως σας είπα πριν, φέρνουμε εδώ πέρα ένα FX beats. Θα πάρουμε τώρα ένα τυχαίο πάλι. Ας πούμε ότι θέλουμε αυτό εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, το έχουμε φέρει εδώ πέρα. Οκ. Ωραιότατα. Μισό λεπτάκι να κάνουμε και ένα zoom στην κάμερα. Το έχουμε φέρει εδώ πέρα. Και τι κάνουμε τώρα? Πατώντας διπλό κλικ, μπαίνουμε μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στα χτυπήματα του drummer μας. Εντάξει, τα οποία είναι αυτά εδώ. Αυτά εδώ. Και εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε, αν δεν βλέπετε, τώρα βλέπετε, εδώ στην άκρη είναι του drummer μας, έτσι, μπότα, snare, tom και τα λοιπά και τα λοιπά, εντάξει. Εδώ πέρα, πατώντας αριστερό κλικ, όπως σας είπα και πριν, διαλέγουμε το μολύβι, draw, εντάξει, και αρχίζω και μετά και σχεδιάζω και ζωγραφίζω τα χτυπήματά του. Από εδώ πάνω, εδώ πέρα αλλάζω τις αξίες, εδώ πέρα, όπως σας είπα, αλλάζω την αξία, εντάξει. Και παίζει ο drummer μου, εντάξει. Θα το βάλω και εγώ εδώ πέρα μπότα και εδώ. Πειραματιστείτε με αυτό, να δείτε πως θα ακουστεί. Οκ. Και έτσι γράφουμε τύμπανα. Βάζω ό,τι θέλω. Τώρα θα ακουστεί ο γάμος του Καραγκιόζη. Εντάξει, ψαχτείτε για να μπορέσετε να βγάλετε τα τυμπάνα που γουστάρετε εσείς, τα χτυπήματα μάλλον που γουστάρετε εσείς. Εδώ πέρα μεγαλώνει κι άλλο, εντάξει. Ξανά πάλι μολυβάκι. Όταν θέλω να διαγράψω, το κάνω γόμα. Το ψαλίδι δεν σας χρειάζεται εδώ. Αυτά. Χαίρετε, παιδές.